Την πρώτη του συνέντευξη τύπος ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος έδωσε σήμερα το μεσημέρι ο Απόστολος Κατσιφάρας, παρουσία του Προέδρου της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Αχαΐας Γρηγόρη Αλεξόπουλου, του πρώην Αντινομάρχη Γιώργου Αθανασόπουλου και του Γραμματέα της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Αλεξόπουλου. Αφού έθεσε ως διακύβευμα των περιφερειακών εκλογών το δίλημα «Θα μείνουμε καθυλωμένοι στη μιζέρια ή θα τολμήσουμε να αλλάξουμε ό,τι μας πληγώνει, ό,τι μας πνίγει, θα τολμήσουμε να υπερβούμε τον εαυτό μας, να κάνουμε τα άλματα που πρέπει να μπορούμε», ο Απόστολος Κατσιφάρας εξήγησε ότι το πρόγραμμα αναγέννησης της Δυτικής Ελλάδας, έκφραση που επανέλαβε πολλές φορές, δίνοντας προφανώς μια πρόγευση της ονομασίας της παράταξής του, θα καταρτιστεί από έμπειρους αυτοδιοικητικούς παράγοντες και επιστήμονες. Θα είναι ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, στοχευμένο στην ανάπτυξη και την κοινωνική συλλογή, τόνισε ο κ. Κατσιφάρας. Είναι η ώρα να κάνουμε ριζικές αλλαγές στη λειτουργία του κράτους, στην αυτοδιοίκηση, στη διοίκηση, στη δημοκρατία μας. Το δίλημα είναι ένα και σαφές. Θα μείνουμε καθυλωμένοι σε αυτά που μας πληγώνουν, σε αυτά που μας περιθωριοποιούν, σε αυτά που πνίγουν τις παραγωγικές τάξεις, σε αυτά που κρατούν καθυλωμένο και σε μαρασμό τον πολίτη, ή θα κάνουμε το άλμα. Ένα άλμα προς τα μπρος. Ένα άλμα προς την πρόοδο. Ένα άλμα που θα συστρατεύει τις κοινωνικές παραγωγικές τάξεις, αλλά ταυτόχρονα θα υλοποιεί και τις ανάγκες των πολιτών του σήμερα. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είναι ουραγός στην Ευρώπη. Μπορούμε να αποδεκτούμε ως πολίτες της Δυτικής Ελλάδος, ως άνθρωποι, ως επιχειρηματίες, ως αγρότες, ως νέοι που ονειρεύονται ένα καλύτερο μέλλον, αυτή την πραγματικότητα? Στις 7 του Νοέμβρη καλούνται οι πολίτες, καλείται το πολιτικό δυναμικό της Δυτικής Ελλάδος. Καλούμαστε όλοι μας να αναμετρηθούμε με τον εαυτό μας, με τη συνείδησή μας, να αφυπνιστούμε και να τολμήσουμε να κάνουμε τις μεγάλες αλλαγές. Όσο για το ψηφοδέλτιο, στο οποίο προανήγγειλε έντονη γυναικεία παρουσία, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης εξήγησε ότι θα προκύψει από διαβούλευση με την παράταξη του ΠΑΣΟΚ, θα περιλαμβάνει στελέχη από το πρώτο και δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και προσωπικότητες της κοινωνίας. Δεν έχουμε σύνορα, είμαστε ανοιχτοί σε κάθε δημιουργική δύναμη και σε νέα πρόσωπα. Έχουμε σεβασμό στην πείρα, αλλά και στο νέο αίμα. Η δεύτερη ανακοίνωση αφορά το ψηφοδέλτιο. Το ψηφοδέλτιο νίκης θα συγκροτηθεί μετά από διαβούλευση με την παράταξη που με πρότεινε. Είναι θέμα σεβασμού. Με αυτοδιοικητικούς παράγοντες που εγώ θέλω να τιμώ την διαδρομή τους, να τιμώ την προσφορά τους, να τιμώ τη μέχρι τώρα συμβολή τους και από τον πρώτο και από τον δεύτερο βαθμό, αλλά και με ξεχωριστές προσωπικότητες που σήμερα είναι στην άκρη, είναι στο σπίτι τους. Στόχος μας θα είναι να κινητοποιήσουμε κάθε ανήσυχο, κάθε δημιουργικό πολίτη που σήμερα είναι παρατηρητής γιατί τον πληγώνει το πολιτικό σύστημα. Δεν υπάρχουν σύνορα, δεν υπάρχουν φραγμοί, είμαστε ανοιχτοί σε κάθε δημιουργική δύναμη και κυρίως θα είμαστε ανοιχτοί σε νέα πρόσωπα για να φέρουν το οξυγόνο, τη φρεσκάδα, τη δυναμική, να φέρουν το δικό τους όραμα στα πολιτικά ζητήματα, τα αυτοδιοικητικά. Άρα, σεβασμός στη γνώση, στην πείρα, αλλά και στο νέο αίμα. Ο κύριος Κατσιφάρας αναφέρθηκε επίσης στο έμπειρο δυναμικό της περιοχής μας και συγκεκριμένα στους τρεις νομάρχες, Αχαΐας, Ηλίας και Τολακαρνανίας, με τους οποίους τον συνδέουν, όπως είπε, και φιλικοί δεσμοί. Τους σέβομαι, τους εκτιμώ, είναι άξια στελέχη στον απόλυτο βαθμό, θα τους σεβαστώ και αύριο το πρωί. Είναι φίλοι μου, είπε ο κύριος Κατσιφάρας, και θέλω τη βοήθειά τους. Είμαστε μια περιφέρεια με μεγάλες δυνατότητες. Η Ηλία. Μια περιφέρεια με πολιτιστική κληρονομιά διεθνής εμβέλειας. Παραγωγική.
βαθιά παραγωγική και κυρίως στον αγροτικό τομέα. Η Αχαΐα, ένα κέντρο διοικητικό, παραγωγικό, εμπορικό, ο τρίτος πόλος στην Ελλάδα. Ο τρίτος πόλος, αλλά και πύλη στη Δύση. Αμεγάλο πλεονέκτημα, αναξιοποίητο. Το Λακαρνανία, ένας νομός ο μεγαλύτερος στη χώρα, παραγωγικός στον αγροτικό τομέα, με οικοσύστημα σπάνιο, με φόρτιση και ιστορική. Αυτό τον πλούτο που έχουμε, αυτή είναι και η δύναμή μας. Τη δύναμή μας πρέπει να την κάνουμε πλεονέκτημα. Και θα την κάνουμε πλεονέκτημα αν σπάσουμε το φαύλο κύκλο της στασιμότητας. Και πρόθεση δικιά μου και πρόθεση των συνεργατών που θα καλεστούν να στηρίξουν το ψηφοδέλτιο θα είναι ακριβώς αυτό. Να αναμετρηθούμε με τον εαυτό μας. Και με συνείδηση να μιλήσουμε στην καρδιά της κοινωνίας. Να υπηρετούσουμε τις ανάγκες τους, να τους δώσουμε προοπτική, ελπίδα και να δώσουμε πνοή, νέα πνοή στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Τέλος, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος τόνισε ότι παρά τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για αρχική άρνησή του να αναλάβει τη θέση του υποψηφίου Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, η υποψηφιότητά του είναι προσωπική επιλογή, έγινε με τη θέλησή του και με την πίστη του ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Το στίχημα για όλους εμάς είναι να αλλάξουμε τα δεδομένα που σήμερα μας κρατούν καθυλωμένους στην τελευταία θέση σε επίπεδο ΑΕΠ, σε επίπεδο παραγωγής, σε επίπεδο επιμέρους κλάδου οικονομίας. Εγώ τολμώ να μπω μπροστά σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια αναγέννησης της Δυτικής Ελλάδος. Καλώς την προσπάθεια αυτή. Όλο το παραγωγικό δυναμικό της περιοχής, τους αγρότες, την νεολαία μας, τον πνευματικό κόσμο, τους ανήσυχους και ασυμβίβαστους πολίτες, σε μια κοινή προσπάθεια, σε έναν κοινό στόχο. Να αλλάξουμε τα πράγματα, να αναπτύξουμε την περιοχή μας, να συγκροτήσουμε παραγωγικό ιστό στην περιοχή μας και πάνω απ' όλα σε μια κοινωνία συνοχής, μια κοινωνία αλληλεγγύης, μια κοινωνία σεβασμού που θα βρίσκει ο απλός πολίτης τη θαλπορή, θα βρίσκει τις λειτουργίες της αυτοδιοίκησης και του κράτους δίπλα του, αρρωγό του, στην προσπάθεια που κάνει για να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής. Ήμουν παρόν το 1994 στην εφαρμογή του θεσμού της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, του πρώτου αιρετού νομάρχη. Και σήμερα δίνω τη μάχη για να υλοποιήσουμε το δεύτερο βαθμό, το βαθμό της αιρετής περιφερειακής αυτοδιοίκησης, του αιρετού περιφερειάρχη.